Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε με βάση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και βάση με μια συγκεκριμένη εντολή του ελληνικού λαού, αυτήν καλείται να υλοποιήσει. Επίσης, υπεγράφει μια συγκεκριμένη συμφωνία με τους δανειστές στις 20 Φλεβάρι. Αυτήν υλοποιεί η κυβέρνηση. Με βάση αυτές τις μεταρρυθμίσεις πορεύεται αυτό το τετράμινο. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακραίοι κύκλοι στην Ευρώπη, οι οποίοι τορπιλίζουν τη συμφωνία, δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα και ζητούν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να υλοποιήσει αυτά για τα οποία η κυβέρνηση Σαμαρά καταψηφίστηκε. Δεν πρόκειται να υποκύψουμε σε ένα τέτοιο εκβιασμό. Δεν γίνεται να αποσύρουμε το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Τελειώνω. Το οποίο ανακουφίζει σε ένα βαθμό πάρα πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι ζουν σε ακραία φτώχεια. Δεν μπορούμε να αποσύρουμε το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις. Που και εσείς οι ίδιοι επισημαίνετε τη σημασία που έχει αυτή τη στιγμή για την ανακούφιση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, αλλά και για την επανεκκίνηση οικονομίας, μας ζητούν αδιανόητα πράγματα και εμείς επισημαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι μια σκληρή πολιτική διαπραγμάτευση και σε αυτό το πλαίσιο θα πάμε και στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση Δευτέρα με την κυρία Μέρκελ. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Όλη αυτή η γερμανική πίεση, κυρίως η γερμανική και η ευρωπαϊκή, εν πάση περιπτώσει. Έχει ένα πράγμα. Λεφτά, σου δίνω λεφτά μεταρρυθμίσεις όπως τις εννοούν αυτοί. Αυτό είναι. Ναι, βέβαια, λεφτά, συμφωνήσαμε σε μια συγκεκριμένη. Για μεταρρυθμίσεις. Λεφτά για αλλαγές. Ναι, συμφωνήσαμε. Συμφωνήσαμε σε μια συγκεκριμένη λίστα μεταρρυθμίσεις. Οπότε ποιος παραβιάζει τη συμφωνία. Ναι, εμείς οι δανειστές. Πιστεύετε ότι πηγαίνοντας στην κυρία Μέρκελ ή στην Πενταμερή θα αλλάξει αυτόν τον κανόνα? Εσείς πιστεύετε ότι άμα δεχτούμε αυτή τη στιγμή το να υλοποιήσουμε το μνημόνιο με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά με τα ίδια αποτελέσματα για τους πολίτες, θα μπορέσει η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα να βρει διέξοδο από την κρίση την οποία τη μαστίζει? Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Ναι. Επίσης, θα πρέπει να συμφωνήσουμε, επειδή μίλησατε και εσείς για μεταρρυθμίσεις, ότι αποφασίστηκε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Πρέπει να δούμε ποιοι τηρούν τα συμφωνηθέντα και ποιοι τα παραβιάζουν. Όπως επίσης πρέπει να απομονωθούν αυτοί οι ακραίοι κύκλοι και εντός Ελλάδας. Είδαμε χτες τον κύριο Γεωργιάδη να εγκαλεί την κυβέρνηση ότι καταθέτει μονομερείς ενέργειες. Είδαμε την κυρία Μάρκο από το ποτάμι να λέει ότι η κυβέρνηση με τα δύο νομοσχέδια που καταθέτει δημιουργείται τελεσμένα όπως έκανε ο Ντεγκτάζ. Με τέτοιους υποστηρικτές εντός Ελλάδας των μνημονιακών πολιτικών που δεν έχουμε καταλάβει, που δεν έχουν καταλάβει κάποιοι ότι έχουν τελειώσει, ούτε η Ελλάδα θα βγει από την κρίση, ούτε η Ευρώπη. Εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε. Εσείς όταν υπογράφετε ένα χαρτί στο οποίο έλεγε, δεν θα κάνουμε όμως παράλληλα μονομερείς ενέργεια. Μα δεν είναι μονομερείς ενέργεια το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, το οποίο δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος. Οριζόταν επακριβώς τι συνιστά μονομερή ενέργεια. Όταν υπογράψει ένα χαρτί με έναν. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Δεν είναι μονομερής ενέργεια. Και αν να πλακωθούμε τους Ευρωπαίους για κάτι, γι' αυτό έπρεπε να πλακωθούμε. Για τα ανθρωπιστικά. Πεινάει ο κόσμος τώρα, δεν είναι θέμα, ας πούμε. Έτσι. Αλλά όταν υπογράψει ένα χαρτί και λες δεν θα προχωρήσω μονομερής ενέργειας, δεν εξυπακούεται ότι θα συμφωνείτε τι είναι μονομερής και τι δεν είναι. Μα είχε συμφωνηθεί το ότι θα είναι μονομερής ενέργεια. Και πόσο φέρνει έσοδα. Λες εσύ και σου λέει ο Ευρωπαίος απέναντι. Ναι. Δεν φέρνει έσοδα, χαρίζεις στους μεγάλους, στους εργολάβους, στους εφοπλιστές. Σου λέω τι λέει. Είναι δημοσιονομικά ουδέτερο και απ' την άλλη όμως πρέπει να μας πούν και οι Ευρωπαίοι αν υπάρχουν τέτοια πρόστιμα στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να έχουμε την ίδια πολιτική, δεν πρέπει να έχουμε το ίδιο φορολογικό. Αυτά τα πρόστιμα που υπάρχουν εδώ υπάρχουν πουθενά. Πουθενά δεν υπάρχουν. Άρα δεν πρέπει κι εμείς να διαγράψουμε κάποια στιγμή τα τώρα το θέμα είναι ότι το ακραίο κύκλο που λέτε εσείς που αποδίδεται και έξω και μέσα σε ακραίους κύκλους που σίγουρα υπάρχουν. Το δυστύχημα εδώ σε αυτή την περίπτωση είναι ότι είμαστε κάπως μόνοι μας σε αυτή την ιστορία. Διότι δεν είναι μόνο οι ακραίοι κύκλοι, δηλαδή ο Σόιμπλε. Εδώ όλοι μας την πέφτουν όλοι. Όλοι οι υπουργοί οικονομικών όλης της Ευρώπης, όλοι οι πρωθυπουργοί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσετε. Βλέπουμε το τηλεγράφημα του Reuters εχθές, στο χθεσινό Euro Working Group. Που όλοι οι υπουργοί οικονομικών λέει εξέφεραν την οργή τους για την ελληνική κυβέρνηση, γι' αυτό δεν τηρεί τις δεσμεύσεις και αυτά. Δεν είναι μόνο οι ακραίοι κύκλοι.
Έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι σοβαρότερο. Μας έχουμε και άλλες δηλώσεις όμως, όπως για παράδειγμα του κύριου Γιούνκερ ή άλλες δηλώσεις Ευρωπαίων ηγετών. Και του Σούλτς που είπε δεν υπάρχει Brexit. Ακριβώς αυτό. Την προηγούμενη Παρασκευή στη συνάντηση του κύριου Τσίπα με τον κύριο Γιούνκερ συμφωνήθηκε να συγκροτηθεί μια ειδική ομάδα για την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων. Δεν λέω ότι η διαπραγμάτευση είναι μια εύκολη υπόθεση και δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν μας εκβιάζουν. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς να διαβεβαιώσουμε τον ελληνικό λαό είναι ότι δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από αυτά για τα οποία μας ψήφισαν και από αυτά για τα οποία μας εμπιστεύτηκαν. Και όσοι θεωρούν ότι θα μπει το μνημόνιο από την πίσω πόρτα με μια υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ θα διαψευστούν. Πάντως όταν φτάνει στο ανώτατο σημείο, δηλαδή διότι τώρα όταν ζητάει Πενταμερί και πάει και με τη Μέρκελ, το έχει φτάσει στο ανώτατο σημείο. Την έχει κάνει πολιτική διαπραγμάτευση και έχει φτάσει στο ανώτατο σημείο. Και έχει επαναφερθεί η έννοια της πολιτικής διαπραγμάτευσης. Ναι, δεν ναι. είναι απλά ξέρετε, μια διαπραγμάτευση. Να είναι προετοιμασμένος, αν αποτύχει σε αυτό το επίπεδο, δεν υπάρχει ανώτερο. Πάμε μετά. Δηλαδή, φτάναμε σε ένα οριακό σημείο. Θα πει κάποια στιγμή, θα φτάναμε. Αλλά ναι, αργά εμείς θεωρούμε πάντως ότι, επειδή μιλάτε για ρήξη, εμείς θεωρούμε ότι η ρήξη δεν θα αποβεί, δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις μόνο στην Ελλάδα, αλλά στο σύνολο της Ευρωζώνης. Και αυτή την ευθύνη πρέπει να την πάρουν και αυτοί που αυτή τη στιγμή το πυλίζουν και παραβιάζουν τη συμφωνία. Φαίνεται ότι εδώ και μέρες, σε αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση και που όλοι είναι μαζί της, οι περισσότεροι είναι μαζί της. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Οι πολίτες σίγουρα είναι μαζί της. Βεβαίως. Φαίνεται όμως ότι παραϋπολογίζει στην υπόθεση ότι θα τρομάξουν οι άλλοι γιατί θα γίνει χαμός σε όλη την Ευρώπη και έτσι θα υποχωρήσουν. Και μέχρι τώρα δεν φαίνεται ότι θα υποχωρούν αυτοί. Αντίθετα, μας βάζουν στη γωνία. Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει. Αυτά πάντως με του Ντάισεμπλουμ με το κυπριακό μοντέλο ήταν πολύ άσχημη. Δηλαδή, πολύ. Πολύ. Είναι και θεσμικός παράγων αυτό. Ακριβώς αυτό. Και δεν σέβεται τον ίδιο το ρόλο του κυπριακού. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί, πιστεύει, νιώθει ότι οι άλλες δυνάμεις, οι πολιτικές δυνάμεις είναι μαζί του ή απέναντί του. Εκτός φυσικά από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τους ΑΝΕΛ που κυβερνάνε. Θεωρείτε ότι είναι μαζί σας, σας υποστηρίζουν, σας υπονομεύουν. Μιλάμε για εντός Ελλάδας. Ναι, ναι, για μέσα εδώ. Είδαμε τη χθεσινή συζήτηση της Βουλής, σας ανέφερα και τις δηλώσεις κ. Μάκου και τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη. Δεν είδα κάποια αντίδραση επίσημη, διορθώστε με αν κάνω λάθος, από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ σχετικά με αυτούς τους εκβιασμούς. Θεωρώ ότι ήταν αυτονόητη, θα ήταν μια αυτονόητη πράξη από την αξιωματική αντιπολίτευση να δηλώσει, ότι αναφορικά με τους εκβιασμούς που δέχεται η ελληνική κυβέρνηση και ανεξάρτητα από τις διαφωνίες που σίγουρα υπάρχουν. Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να στηριχτεί. Δεν βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε αντίθετα ότι είναι σύμμαχος των πιο ακραίων και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, των πιο ακραίων πολιτικών δυνάμεων που αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βάλουν στη γωνία την Ελλάδα. Επειδή έχει αρχίσει η συζήτηση τώρα και για τις παρελάσεις και όλα αυτά και αυτά που θα γίνουν 25, ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με όλη αυτή τη καινούργια αντίληψη που υπάρχει για τα. Για τις παρελάσεις για την 25η Μαρτίου, με αφορμή την 25η Μαρτίου. Θεωρώ καταρχήν ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί συνολικά το πλαίσιο των παρελάσεων. Έτσι ώστε να εκφράζουν το πραγματικό νόημα των επαιτίων. Την ίδια στιγμή υπάρχει μια συζήτηση, την έχετε αναδείξει και εσείς μέσα από την εκπομπή σας για τον εορτασμό της Τετάρτης. Θεωρώ ότι προηγούμενες επέτη με τα κάγκελα, με τους πολίτες να μην μπορούν να προσεγγίσουν ούτε κατά διάνοια το χώρο, δεν εντάξει, αυτό έτσι κι αλλιώς ήταν. Δεν τιμούσαν αυτό το οποίο έπρεπε να τιμούν. Αλλά και σας ρωτάω, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα πάρα πολλοί, περισσότεροι από εσάς, είχατε εκφράσει την άποψη ότι μάλλον πρέπει να καθαριθούν εκεί οι παρελάσεις. Και αντιθέτως εδώ βλέπουμε να ενισχύονται. Κοιτάξτε, δεν βλέπω να ενισχύονται. Αυτό που το οποίο άκουσα και χθες στην εκπομπή σας, στην Αντιπεριφερειάρχη, να μιλά για τις παρελάσεις, βάζοντας ως πρώτο θέμα τη συμμετοχή των πολιτών και να μην υπάρχει αυτή η στρατιωτικοποίηση την οποία είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Καταλαβαίνω βέβαια ότι είναι ζήτημα αισθητικής και καταλαβαίνω ότι σε άλλους αρέσει αυτός ο τρόπος εορτασμού, σε άλλους δεν αρέσει. Εγώ περιμένω να το δω. Υπάρχει πάντως μια κινητική. Ο Βαρουφάκης σας αρέσει και στο κόμμα που δεν λέει, ο Δημήτρης Δυνάμων δεν είναι και μέλος του κόμματος, είναι συνεργαζόμενος. Σας αρέσει έτσι ως σκηνική πολιτική παρουσία. Τι λέει το κόμμα? Το κόμμα λέει ότι ο Υπουργός Οικονομικών υλοποιεί την πολιτική που η κυβέρνηση αποφασίζει. Α, εντάξει. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση γενικά
πιστεύει ότι το χρήμα δεν μπορεί να μου αγοράσει την αγάπη. Που είπε ότι δεν είναι το πάνε οι Beatles, θα το πούμε εμεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρουσία. Θα τα ξαναπούμε εκτενέστα με το. Με το θέμα το που έχει ανακύψει τώρα με